Είναι πολύ συχνή και η αντιπαλότητα μεταξύ πατέρα και γιου, η οποία βεβαίως έχει τις ρίζες της στο ειδηπόδιο, τότε που ακριβώς το παιδί θεωρεί τον μπαμπά του, ας το πούμε έτσι, εχθρό, εφόσον αντίζηλο, εφόσον ο μπαμπάς του αγαπούν την ίδια γυναίκα και οι δύο. Το πρόβλημα συνήθως λύνεται όταν το παιδί αποδεχθεί τον πανανθρώπινο νόμο που απαγορεύει την αιμομιξία και όταν ακριβώς δημιουργηθεί αυτή η ηθική συνείδηση που άρα απαγορεύει στο παιδί να έχει επίσης σχέση με τη μητέρα του. Το ειδηπόδιο πάντως αναζωπυρώνεται στην εφηβεία. Τώρα πώς μπορεί να γίνει ένας πατέρας από ίνδαλμα, αν θέλετε μισητός, πολλές φορές αν χωρίσει με τη μητέρα. Και η απόφαση είναι δική του. Ξέρετε, αν χωρίσει κανείς και η απόφαση είναι δική του, είναι καλό να το πει στο παιδί ότι ήταν δική του η απόφαση. Γιατί συνήθως δεν λέμε στο παιδί κάτι το οποίο θεωρούμε ότι ήταν κακό. Και βεβαίως ακόμα χειρότερα αν ο πατέρας έχει απατήσει τη μητέρα και επομένως άρα προδίδεται η εμπιστοσύνη του παιδιού στον πατέρα και στο ότι οι γονείς του ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, μια αδιάσπαστη ενότητα κτλ. Βεβαίως είναι σημαντική και η στάση της μητέρας. Αν η μητέρα κατηγορεί τον πατέρα, είπαμε πάλι, υπάρχει το βραχυπρόθεσμο όφελος, αλλά το μακροπρόθεσμο που το παιδί θα έχει προβληματική σχέση με τον πατέρα. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να έχουν μεταδώσει στο παιδί τους, να το έχουν δώσει δηλαδή να καταλάβει ότι εκτός από γονείς είναι άνδρας και γυναίκα. Άρα το παιδί δεν δικαιούται να αποφασίσει εάν θα χωρίσουν οι γονείς του ή όχι. Αυτό είναι απόφαση των γονιών. Αν τώρα ο πατέρας και άλλο ενδεχόμενο είναι πάρα πολύ αυταρχικός και με τις συχνές παρατηρήσεις του και υποδείξεις υποτιμά, είναι ένα άλλο ενδεχόμενο να γίνει μισητός ο πατέρας. Έτσι, αν είναι πάρα πολύ αυταρχικός και συνεχώς υποτιμά το παιδί του. Οπότε φαίνεται, ας το πούμε, πανίσχυρο στα μάτια του παιδιού του, το οποίο δεν αισθάνεται αντάξιο των προσδοκιών του συγκεκριμένου πατέρα. Και ένας τέτοιος πατέρας, ο οποίος είναι εξειδανικευμένος, μπορεί να αποεξειδανικευτεί βία στην εφηβεία. Οπότε το παιδί αποκτά κριτική σκέψη και αρχίζει να βλέπει, αν θέλετε, αν καταλαβαίνει ποιος είναι ο γονιός του στα 3 και στα 4 που σας έδειξα τις φωτογραφίες, πόσο μάλλον ο έφηβος. Και βεβαίως υπάρχει και το φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων βιωμάτων, ότι άρα δηλαδή αυτός ο οποίος υπήρξε θύμα και έχει έναν γονιό θήτη, μπορεί να γίνει και ο ίδιος θήτης μεγαλώνοντας.